Λυπάμαι, κύριε Υπουργέ, αυτή η αοριστία στις απαντήσεις, που βέβαια δεν χαρακτηρίζει μόνο εσάς, χαρακτήριζε πάντα τις κυβερνήσεις, όταν δεν είχαν κάτι πολύ συγκεκριμένο, και γι' αυτό εμείς πάντα συνδέουμε το συγκεκριμένο με το μείζον. Δεν το αποσυνδέουμε. Υπάρχει μια διαλεκτική σχέση. Δηλαδή τι? Ότι η πολιτική την οποία εφαρμόζεται στα πλαίσια των κανόνων, των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως συνέπεια χιλιάδες εργαζόμενοι να πετιούνται στο δρόμο, να υπάρχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να είναι σε μια διαρκή ομοιρία. Αυτή είναι η ιδεολογία σας, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η ιδεολογία σας. Η ουσία, κύριε Υπουργέ, είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και η δική σας συνεχίζεται αυτό το απαράδεκτο καθεστώς των ατομικών συμβάσεων, των εργολαβιών στην καθαριότητα. Και σας είπα πόσα δίνει ο Δήμος Ρεθύμνου για τις εργολαβίες, με κόστος τουλάχιστον κατά το 1/3 πιο πάνω από ότι εάν είχε τη διαχείριση της καθαριότητας ο ίδιος ο Δήμος με δικό του προσωπικό, και την ίδια στιγμή φυσικά προωθείται μια αντίληψη, μια λογική, αυτή την ανταποδοτική λογική, θέλεις καθαρή πόλη, πλήρωνε. Βάλε βαθιά το χέρι στη τσέπη για να πληρώνουμε τους εργολάβους και όχι τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η πολιτική σας. Αυτή είναι η ιδεολογία σας. Γι' αυτό και δεν μπορείτε να δώσετε συγκεκριμένες και πιστικές απαντήσεις. Θα κάνετε κάποια στιγμή κάτι αντίστοιχο με την 3K. Πότε, εάν και εφόσον, και έχοντας πλέον ως δεδομένο ότι αυτή η 3K δεν ένισε ζητήματα. Απέλυσε. Απολύει χιλιάδες εργαζόμενους. Και εσείς λέτε ότι θα συνεχίσετε στον ίδιο καμβά που ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας πω. Ποια είναι η σχέση, για παράδειγμα, της εργολαβίας με το ελάχιστο προσωπικό του που είναι σε μια διαρκή ομοιρία. Για παράδειγμα, με μια πρώτη εκτίμηση που δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, όταν δαπανούνται ετησίως 1,6 εκατομμύρια ευρώ για τον εργολάβο, θα μπορούσε ο Δήμος με 1 εκατομμύριο ευρώ και με πολλαπλάσιο προσωπικό να ανταποκριθεί σε ανάγκες καθαριότητας. Όταν ο εργολάβος, ο οποίος είναι ένας όλη την Κρήτη, είναι ένας και έχει αναλάβει 10 δήμους ή τμήματα των βασικών δήμων και ζητάει για πετρέλαιο, αυτό λέει η σύμβαση, 1,7 ευρώ το λίτρο, όταν στην αγορά σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι 1,40 το λίτρο. Ποιος επιβαρύνεται το κόστος? Δεν το επιβαρύνει το δημότης? Δεν είναι σκανδαλώδης? Για ένα σπαστήρα, ο σπαστήρας, αυτό που χρησιμοποιούν στην καθαριότητα, που έχει ο εργολάβος και το χρησιμοποιεί 2 φορές το χρόνο, μόνο για το Δήμο Ρεθύμνου, χώρια στους άλλους, τους άλλους δήμους που σας ανέφερα, λαμβάνει 108.000 ευρώ, όταν η αξία του είναι στα 400.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Υπολογίστε λοιπόν πόσα βγάζει ετησίως ο εργολάβος από τους δήμους. Ποια είναι αυτά τα χρήματα, δικά σας είναι? Δικά σας είναι. Των δημοτών είναι. Αυτοί θα βάλουν το χέρι στην τσέπη να τα πληρώσουμε. Κύριε Υπουργέ, κινείστε στην λογική εμπορευματοποίησης των κοινωνικών αγαθών και των υπηρεσιών. Εσείς μπορεί να το βαφτίζετε αυτό κανονικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη, ο ΣΥΡΙΖΑ δίκαιη. Εμείς είχαμε αντιταχθεί στη 3K του ΣΥΡΙΖΑ. Με το σύστημα δηλαδή αυτό της μοριοδότησης, προβλέποντας ότι θα απολυθούν χιλιάδες εργαζόμενοι στους δήμους. Τότε βγαίνατε όλοι στα κεραμίδια. Να που σήμερα δυστυχώς όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι μένουν χωρίς δουλειά. Στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, για το θέμα που κουβεντιάζουν δηλαδή, το 2015 είχαν προσληφθεί 51 εργαζόμενοι οι ΔΟΚ. Με την 3K έμειναν μόνο οι 11. Κάποιοι εγκατέλειψαν βέβαια στην πορεία, αναζητώντας αλλού εργασία, και οι υπόλοιποι 24 για τους οποίους γίνεται σήμερα λόγος πετιούνται στον δρόμο. Να, αυτή ήταν η 3K. Δηλαδή δουλεύουν σκληρά, μέσα στη βρωμιά, χωρίς μέσα ατομικής προστασίας, τους χρωστούν το 2019 ολόκληρο και το 2020 μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και 3-4 μήνες το γάλα του 2019. Μιλάμε τώρα ότι δεν έχουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Και τι επικαλείστε? Το Σύνταγμα. Δεν το είπατε βέβαια στην πρωτολογία, σας προλαβαίνω γιατί μπορεί να το πείτε στην δευτερολογία σας. Το Σύνταγμα.
πριν από λίγο καιρό συζητήθηκε η αναθεώρηση του συντάγματος. Γιατί δεν δεχτήκατε και απορρίψατε ασυζητητή, όχι μόνο εσείς και τα υπόλοιπα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής και οι υπόλοιποι, την πρόταση που κατέθεσε το ΚΚΕ για την αλλαγή του άρθρου 103 του συντάγματος για την άρση κάθε συνταγματικής απαγόρευσης για τη μετατροπή των συμβάσεων των συμβασιούχων σε αορίστου χρόνο. Γιατί δεν το κάνατε? Σας εμπόδισε κάποιος? Όχι, είναι μέρος της πολιτικής σας, της ιδεολογίας σας. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν είστε όλοι υπόλογοι απέναντι στους εργαζόμενους. Δεν κάνουμε πίσω, κύριε Υπουργέ, από την άποψή μας και τη θέση μας για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Είναι δίκαιο και υπερόριμο το αίτημα. Γι' αυτό απαιτούμε την άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, καμία απόλυση των συμβασιούχων. Και οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να συμβιβαστούν, δεν συμβιβάζονται, μάχονται, διεκδικούν αυτό το δικαίωμά τους, όπως επίσης διεκδικούν και τα βαρέα και ανθυγιεινά. Είναι δυνατόν ένας εργαζόμενος σε καθαριότητα να μην έχει ανθυγιεινό, βαρέο? Πού ζούμε? Και φυσικά να ανανεωθεί και ο μηχανοκίνητος στόλος, και ολοκληρώνω, ο μηχανοκίνητος στόλος των υπηρεσιών καθαριότητας. Άρα λοιπόν με νομική κατερτύπια, κύριε Υπουργέ, δεν λύνονται τα ζητήματα. Έχετε σοβαρότατη ευθύνη και σε αυτές τις πολιτικές δυστυχώς και δήμοι, δημάρχοι συνενούν, ακολουθούν δηλαδή την ίδια πολιτική. Σταματήστε να παίζετε αυτό το παλάκι στους συνταξιούχους μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ και σας καλούμε άλλη μία φορά να μην απολυθούν αυτοί οι εργαζόμενοι και να μετατρέψετε αυτές τις συμβάσεις από ορισμένου σε ορίστου χρόνου.